Κοντά μας ο Κάτης Γκυζογιάννης, το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα του Ακαδικού. Σου Κάτη, καλώς ήρθατε στην ομάδα. Τι έπαιξε ρόλο και ήρθες στον Ακαδικό? Από την πρώτη στιγμή με συγκίνησαν, θα πω, οι προσπάθειες των ανθρώπων του Ακαδικού. Με τράβηξαν τα λόγια τους, γιατί δύσκολα τώρα σε αυτές τις εποχές βρίσκεις μια ομάδα τόσο οργανωμένη, τόσο περιποιημένη και αυτά που σου λέει να ξέρεις ότι αυτά μπορώ, αυτά θα κάνω. Συνήθως τώρα όλοι πάνε με τα λόγια. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που με τράβηξε στον Ακαδικό. Πλέον η δική σου στόχη είναι? Η δική μου στόχη είναι πρώτα να βοηθήσω όσο μπορώ την ομάδα, να εκπληρώσω τους δικούς του στόχους. Τώρα στην αρχή, εντάξει, πρέπει να εγκληματιστώ και εγώ λίγο, να δω λίγο κάποια πράγματα, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει το καλύτερο δυνατό. Πόσο σημαντικό ή πόσο έπαιξε ρόλο το ότι βρίσκεις εδώ έναν πρώην συμπαίκτη και μάλιστα περσινό, τον Γιάννη Προδρόμου? Βρίσκω δύο πρώην συμπαίκτες μου, και τον Γιάννη τον μέσα στο Μακεδονικό, τον για πέντε θυμίσαι μου είπε τον... Αντωνιάδη. Αντωνιάδη, μπράβο, ναι. Εντάξει, παίζει ρόλο. Εντάξει, με τα παιδιά πάνω κάτω γνωριζόμαστε όλοι, γιατί έχουμε παίξει αντιπάλοι πολλές φορές. Εντάξει, θεωρείς την ομάδα οικογένεια. Και ένα μήνυμα για τον κόσμο. Τον καλούμε να μας βοηθήσει. Ο κόσμος είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να έχει μια ομάδα, είναι ο εκπροσωπητής μιας ομάδας. Σίγουρα πρέπει να ενισχύσει την προσπάθεια που κάνουν εδώ οι άνθρωποι για τον Ακαδικό και σίγουρα μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο. Σου Κάτσε, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κάτσε, ευχαριστούμε.